Για λοιπόν, πες μας, για πες. Λέγαμε για το θέμα του Βόλου. Το συζητούσαμε νωρίς όταν ξεκινήσαμε στη δημοσκόπηση. Τώρα, μια και το πες, ότι το πρώτο θέμα απασχολεί είναι και η ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ, στη χθεσινή δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, για παράδειγμα, έδειξε το 86% του κόσμου βάζει σε προτεραιότητα τα κοινωνικά θέματα που είναι η παιδεία και η υγεία. Έτσι. Ένα από τα θέματα λοιπόν αυτά της καθημερινότητας που δεν τους δίνουμε σημασία είναι και αυτό που συνέβη στο Βόλο. Τι έγινε στο Βόλο, ήταν στο διάλειμμα τα παιδιά, να το τι έχει συμβεί στο Βόλο, ήταν σε διάλειμμα τα παιδιά, ευτυχώς που ήταν σε διάλειμμα και έπαιζαν οι σοβάδες. Το κακό εγώ θα πω είναι ότι αυτές τις εικόνες δεν τις βλέπουμε για πρώτη φορά. Έτσι. Έπεσαν οι σοβάδες πάνω στα θρανία. Βέβαια, βλέπεις, είναι μπροστά στην έδρα του δασκάλου. Στο πρώτο θρανείο. Έτσι. Δηλαδή είχαν άγιο όμως τα παιδιά επειδή ήταν σε διάλειμμα. Αν συνέβαινε 10 λεπτά αργότερα αυτό, θα είχε πέσει πάνω στα κεφάλια των παιδιών. Έτσι. Πάμε να δούμε την κυρία Μωραήτου, θα δούμε. Βεβαίως, την κυρία Λίλα Μωραήτου έχουμε κοντά μας, την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων από το 18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κυρία Μωραήτου. Καλημέρα σας. Τώρα, να πούμε το εξής, ότι από το ρεπορτάζ που κάναμε, μας έλεγαν άλλοι γονείς ότι δεν έστειλαν χθες τα παιδιά τους στο σχολείο. Και λογικό είναι, πήγαν μόνο 5, 10, 15 παιδιά. Ότι ακριβώς. Πήγαν τα συνεργεία μετά, είδαν τι συνέβη εκεί και διαπίστωσαν τι. Πήγαν με τα σφυράκια, χτυπούσαν και είδαν ότι και οι υπόλοιπες αίθουσες έχουν πρόβλημα. Έπρεπε πρώτα να πέσουν οι σοβάδες. Και μετά να διαπιστώσουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι, αλλά μετά το κλιμάκιο που πέρασε και έκανε τον έλεγχο, ξαναπέσανε κι άλλοι. Ναι. Ελάτε, κυρία Μωραήτου, πείτε μας. Άρα, καλημέρα σας καταρχάς. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Έπασαν τη Δευτέρα το μεσημέρι, πρωτού μπουν τα παιδιά τελευταία ώρα για μάθημα. Ευτυχώς που δεν συνήθισαμε θύματα, γιατί μόλις έμπαιναν, είχε χτυπήσει το κουδούνι για να μπουν μέσα. Απλά. Η δασκάλα μόλις είχε αφήσει τα πράγματα της και είχε πάει η γυναίκα να βγάλει φωτοτυπίες, γιατί αλλιώς θα πέφταν πάνω της από το ταβάνι. Και μετά τα υπόλοιπα παιδιά που είχαν μπει, είχαν προλάβει, είδε μια κοπέλα, είδε που έπεφτε το ταβάνι και ευτυχώς τους φώναξε και βγήκαν έξω. Εχθές, σαν σύλλογο, συζητήσαμε να κλείσει το σχολείο, γιατί στο σχολείο αυτό συστεγάζονται 2 δημοτικά και 2 νηπιαγωγεία. Ζητήσαμε να κλείσει το σχολείο, δεν πήγαν μέσα τα παιδιά. Κάποια παιδιά που είχαν πάει τα έβαλαν οι δάσκαλοι σε μια ασφαλή τάξη και προσπαθούσαν εκεί πέρα να τα απασχολήσουν. Και χθες είχε έρθει και το κλιμάκιο των μηχανικών, το έλεγξε. Και αυτό που μας είπαν, δηλαδή, ότι στον έλεγχο έπεφυσαν και άλλοι σοβάδες. Και από άλλη τάξη, όχι μόνο από αυτή την τάξη. Κυρία Μωραήτου, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι μόνο μία η αίθουσα διδασκαλίας που έχει τέτοια ζημιά, ή είναι πολλές? Είναι και άλλες οι αίθουσες. Όλες οι αίθουσες, δηλαδή ο πάνω όροφος βγήκε απόφαση να κλείσει ο πάνω όροφος για να γίνουν οι εργασίες από σήμερα μέχρι και το Πάσχα και θα μας το παραδώσουν μετά το Πάσχα. Μονάχα οι κάτω όροφοι θα λειτουργήσουν κανονικά. Μα δηλαδή πήγανε με τα σφυρά και οι μηχανικοί χτυπούσαν και συνέχισαν να πέφτουν σοβάδες και σε άλλα σημεία του σχολείου. Έτσι. Ακριβώς. Στην ίδια τάξη, μάλιστα, που έπεσε αυτός ο σοβάς, έπεσαν και άλλα κομμάτια. Πόσο παλιό είναι αυτό το σχολείο? Ορίστε. Πόσο παλιό είναι αυτό το σχολείο? Από το 1957. Του 57. Πάντως να πούμε το εξής τώρα, γιατί όλο αυτό που συμβαίνει, ξέρετε, και εσείς θα βλέπατε, έχετε δει σίγουρα στην τηλεόραση και ακούτε, βλέπετε στα σετ πόσα χρόνια, λέμε για σχολεία που πέφτουν οι σοβάδες, έτσι. Ναι. Και εμένα, ρε παιδιά μου, κάνει εντύπωση, τώρα το συζητάμε και στην παρέα μας και με την κυρία Μωραήτου, ότι έχουμε συμβιβαστεί με αυτήν την εικόνα. Λες και δεν έχουμε πληρώσει για να έχουν τα παιδιά μας σχολεία. Λες και είναι φυσιολογικό να πηγαίνει ένα παιδί στο σχολείο του και να πέφτει ο σοβάς. Και αναρωτιέμαι αν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν τέτοια χάλια σχολεία, γιατί δεν είναι μόνο το μοναδικό σχολείο αυτό. Όχι, υπάρχουν πολλά σχολεία. Στη Χαλκίδα έχει γύρει το κτίριο και μας λέγανε, εντάξει, 30 χρόνια είναι έτσι η κατάσταση, δεν έγινε κάτι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Στη Χίο έγραφε ο Τσελέντης που παρενέβησε για το ηφαίστειο του Τσελέντη που έκανε πρωταπριλιάτικο αστείο, αλλά δεν παρενέβησε ο εισαγγελέας για το σχολείο που είναι έτοιμο να γκρεμιστεί και λέει, εντάξει, παιδιά, έχει εκκαινωθεί. Υπάρχουν άλλη χώρα που να έχει σχολεία σε τέτοιο χάλι, ρε παιδιά. Απίστευτο που φαίνεται. Τώρα τι θα κάνετε το παιδί όλες αυτές τις ημέρες χωρίς μάθημα, έτσι? Ή θα πάνε κάπου αλλού? Θα γίνει Webex. Webex. Μάλιστα. Ναι, για τις πάνω της τάξης. Τα μικρότερα, τα παιδιά που είναι κάτω οι αίθουσες, θα πηγαίνουν κανονικά για τις 3 μέρες. Αν και εντάξει, εμείς συζητήσαμε να κλείσει όλο το σχολείο για να μπορέσουν να κάνουν ελεύθερα τις εργασίες τους και να μην πηγαίνουν τα παιδιά. Μας διαβεβαίωσαν ότι οι εργασίες θα γίνουν μετά τις 4, θα ξεκινάνε. Ναι. Και οι κάτω οι αίθουσες που θα πηγαίνουν τα παιδιά θα πηγαίνουν κανονικά για μάθημα.
Μάλιστα. Γιατί είδαμε όταν γίνονται και διάφορες εργασίες, τι μπορεί να συμβεί όταν είναι τα παιδιά στο σχολείο. Όπου, τι εργασίες σας είπαν ότι θα κάνουν εκεί, γιατί έχει και το νόημά τους ένα κτίριο του 57, δεν ξέρω να αρκεί να κάνεις μόνο το σοβάτισμα, ας πούμε, από την αρχή. Μας είπαν ότι όλος πάνω ο όρφος θα διορθωθεί, όλος ο πάνω. Ναι. Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω ακριβώς τι εργασίες θα κάνουν. Να ξέρετε κι εσείς. Τώρα καταρχάς να πούμε ότι είναι ντροπή, είναι ντροπή. Να υπάρχουν ακόμα τέτοια σχολεία του 1957. Και κοίταζα λίγο τώρα, ιστορικά κοίταζα. Ναι. Κυβέρνηση ΕΡΕ, ναι. Κωνσταντίνος Καραμαλής, με υπουργό παιδείας Πέτρος Λεβαντής. Ναι. Ή Λεβαντής. Να πούμε όμως κάτι. Λοιπόν, θέλω να πω, όταν ας πούμε μετά τον πόλεμο, έχει βγει η Ελλάδα από ένα πόλεμο, έφτιαξε ένα σχολείο γιατί δεν υπήρχαν σχολεία. Και αυτό το σχολείο, εν έτη 2023, εξακολουθεί να λειτουργεί. Δεν χρειάζεται να δούμε ότι έχουν πέσει σοβάδες με την τάξη. Οπότε βλέπα εξωτερικά πλάνα. Έχουν πέσει σοβάδες, έχουν φύγει δηλαδή. Φαίνονται απ' έξω, φαίνεται το σχολείο απ' έξω. Να είναι ένα πράγμα το οποίο έχει πρόβλημα. Να πούμε κάτι, γιατί τώρα νομίζω ότι και η Χρήστα το εντοπίζει ακόμα πιο ουσιαστικά. Δηλαδή, έχεις ένα κτίριο του 57, γιατί προσέξτε τι συμβαίνει με το ελληνικό δημόσιο. Μπορεί να συμφωνήσει μαζί μας και η κυρία Μωρέτου. Μπορεί να έχεις ένα κτίριο του 1960 και να είναι τόσο καλοσυντηρημένο που είναι απόλυτα ασφαλές. Και μπορεί να έχει ένα κτίριο του 2000, το οποίο είναι τόσο κακοσυντηρημένο, που να μην παρέχει καμία ασφάλεια. Έτσι, γιατί αυτό ισχύει και προσέξτε, εδώ στην Ελλάδα, νομίζω είναι και η μοναδική χώρα επίσης, που είναι υπεύθυνη η ΚΤΥΠ για να χτίσει το κτίριο, για τη συντήρηση είναι ο Δήμος. Και όταν συμβαίνουν αυτά, είναι πια σταυρό και κούρευτο. Δεν είναι κανένας υπεύθυνος να συμβαίνουν αυτά. Ακριβώς. Και είπες και την πιο σημαντική λέξη, ασφάλεια. Οι γονείς στέλνουν τα παιδιά του σχολείου και νιώθουν, πιστεύουν τέλος πάντων ότι τα παιδιά του είναι ασφαλής. Είναι και δημοτικό σχολείο του μεταξύ. Πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σοβαρό να πέσει ένα σοφά σε ένα παιδάκι. Μα τώρα τι συζητάς. Δηλαδή ένα κομμάτι σοφά μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Ένα κομμάτι σοφά, αν μπορούμε να δούμε τις πρώτες εικόνες, έχουν πέσει μεγάλα κομμάτια πάνω στο πρώτο δωρείο και στο γραφείο του καθηγητή. Κυρία Μωρέτου, εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Στην περιοχή σας υπάρχει κάποιο καινούργιο σχολείο εκεί στους γύρω από την γειτονιά? Όχι, όλα είναι παλιά. Όλα τα περισσότερα είναι παλιά. Αντιμετωπίζουν και τα άλλα τέτοια προβλήματα? Ναι, όλα τα περισσότερα σχολεία έχουν προβλήματα. Τα περισσότερα, όπως μας έχουν πει και από την Ένωση Γονέων του Κηδεμόνου του Βόλου, τα περισσότερα σχολεία έχουν προβλήματα. Άρα στέλνουν οι γονείς τα παιδιά τους και κάνουν το σταυρό τους το πρωί. Βέβαια. Κυρία Μωραήτου, σας ευχαριστούμε πολύ. Βάστε καλά. Ας ελπίσουμε να λυθεί το θέμα και να μην υπάρξει τίποτα χειρότερο. Και μας έχουν διαβεβαίωση ότι θα λυθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.